Κυρίες και κύριοι, ξεκινούμε μια νέα τηλεοπτική περίοδο απόψε με εκλεκτούς καλεσμένους με τους οποίους επιχειρούμε να αποδελτιώσουμε βασικά σημεία της επικαιρότητας. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Βέτας, γνωστός κοινοβουλευτικός από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μάκης Βορύδης, κορυφαίος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην υφυπουργός των Εξωτερικών, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, πρόεδρος του Συνδικάτου των Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία. Να δώσω μια μικρή απάντηση για την Βεβαίως. Για να πάω στον Παπαγεωργίου. Εμείς προχωρήσαμε σε ανανέωση. Έχουμε νέο πρόεδρο, πιο νεότερο. Για να μάθουμε. Παραμένουμε βέβαια στο ΠΑΜΕ. Όχι, λέω στο Συνδικάτο. Στο Συνδικάτο. Ποιο βγήκε στο Συνδικάτο? Γιώργος Στεφανάκης. Γιώργος Στεφανάκης, μάλιστα. Εγώ έχω μείνει σε εσάς και στον κύριο Κατσότη, διότι μου έχετε καταλάβει ως υπουργός εργασίας τότε. Μου καταλάβατε δύο φορές στο γραφείο και έχουμε έτσι αποκτήσει δεσμούς. Λοιπόν, κύριε Βέτα, μια γρήγορη απάντηση για να πάω στον κύριο Παγιωργίου. Ξέρετε, αυτή η ιστορία και αυτή πάντα η φιλολογία, η κουβέντα πάντα για το ποιος στηρίζει την οικονομία, ξέρετε, ή τη μικρή επιχειρηματικότητα, αυτό αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται με δύο-τρία πράγματα. Ο κόσμος τα ξέρει έτσι. Δεν θα πω εγώ για πόσα μαγαζιά κλείσανε, πόσες χιλιάδες κόσμο βγήκε στην ανεργία. Πόσοι άνθρωποι, ξέρετε, έχουν μια δομική ανεργία σήμερα, η οποία αποτελείται από ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι ήταν κοντά στα 55, 56, 57. Αυτό είναι το χειρότερο. Προσέξτε, είχαν ένα μαγαζάκι, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί δύσκολα θα μπορέσουν να απασχοληθούν. Πρέπει ως πολιτεία, ως χώρα, ως κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, η οποία σέβεται τον εαυτό τους και τους πολίτες αύριο, να κάνει το εξής, να στρέψει ένα κομμάτι, γιατί δεν μπορεί να το κάνει όλο αυτό, να στρέψει όλο το κομμάτι, αλλά ένα κομμάτι αυτής της ενεργειακής απασχόλησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε αυτές τις ηλικίες. Σωστό. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο νου μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτό πρέπει σωστό. Να βγουν στη σύνταξή τους, έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρουν πολλά πράγματα να κάνουν, γιατί δούλευαν σε ένα μαγαζάκι όλα αυτά τα χρόνια. Ξαφνικά κατέβηκαν τα ρολά, κάποια στιγμή κάποιος είπε κάτι από το Καστελόριζο, ήρθαμε στα μνημόνια, ήρθε το Δέλτα Νιτάφ, συνεχίστηκαν οι πολιτικές αυτές. Το πιάσατε, κύριε Κούρκουλα, το υπονοούμενο. Απαντώ λοιπόν σε αυτό το ερώτημα. Ήταν πραγματικά φίλος επιχειρηματικότητας, ήταν φίλος τη επιχειρηματικότητας μια κυβέρνηση, όπως και αυτή να λεγόταν όλα αυτά τα χρόνια, όταν για παράδειγμα χρηματοδοτούσε για το μικρό επαγγελματία με 13%. Υπήρχε φίλος. Τον κρατισμό. Φίλος, δεν μιλώ για τον κρατισμό. Τον τροφοδότησε η αριστερά. Δεν μιλώ για κρατισμού. Οι αιμονές της αριστεράς. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν τότε σε καμία κυβέρνηση, ούτε στο κοινοβούλιο δεν ήταν. Και αυτή η αριστερά του 3% και του 2,5% όπως ήταν πάντα του 3% δεν μπορούσε προφανώς να επηρεάσει. Δεν υπήρξαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε. Οι βουλευτές της αριστεράς οι οποίοι πέραν τηλέφωνο στους τραπεζίτες να χρηματοδοτήσουν εκείνη και όλη την άλλη. Πάντως αυτό που έλεγε ο Γκράμψη, επικοδόμημα. Ναι, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας, τον διαμόρφωσε περισσότερο η αριστερά τα μετεμφυλιακά χρόνια παρά η δεξιά. Έτσι είναι. Δηλαδή και αυτό αποτέλεσε και μια ιδεολογική ταχύτητα. Ακούστε, κύριε Παναγιώτοπουλε. Το επικοδόμημα. Η δεξιά ιτήθηκε μόνη της. Η μετεμφυλιακή δεξιά δεν ήταν μια δημοκρατική δεξιά. Ήταν μια δεξιά ως νικήτρια. Είναι θέση. Όχι, δεν λέω μετά τον Κωνσταντίνο. Δεν είναι από αυτό. Διαμόρφωσε ένα πολίτευμα. Λέω μέχρι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Λέω μέχρι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Λέω μέχρι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ήταν μια σκληρή δεξιά. Ως νικήτρια λοιπόν έγραψε την ιστορία της. Κυνήγησε πράγματα και θάματα, ανθρώπους και απόψεις. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορεί κανείς να τη διαγράψει. Λέω όμως το εξής. Ότι αποτέλεσμα αυτής της κρίσης ήταν οι πολιτικές εκείνης της νικήτριας δεξιάς. Φτάσαμε λοιπόν μετά από πάρα πολλά χρόνια να συζητάμε για τα αυτονόητα. Ξέρει όποιος επιχειρηματίας και μεσαίος επιχειρηματίας και μεγάλος επιχειρηματίας που έπρεπε να προσκυνήσει. Δηλαδή η αριστερά προήγαγε την επιχειρηματικότητα και η δεξιά την έφτασε. Και πώς έπρεπε, κύριε Παναγιωτόπουλε, εμείς ποτέ δεν είμαστε μια κυβέρνηση, μια κυβέρνηση της χώρας για να μπορέσουμε να παίξουμε δομικό ρόλο. Ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό που λέτε εσείς, αυτό που λέτε εσείς, απαντάτε ως εξής. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε από το 2015 και μετά. Και τα 110 εκατομμύρια δηλαδή, είχαμε πολύ ωραία γκρινγκ κοροϊδία και αυτό που χάσατε. Ακούστε, αν μου, αποδείξετε, αν μου το αποδείξετε απόψε, αν μου το αποδείξετε απόψε, απάντηση από το Μαξίμου. Εάν μου το αποδείξετε εδώ απόψε με χαρτί και μολύβι, πραγματικά θα το παραδεχτώ. Θα σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι είναι παραπάνω, αλλά ο ανάπτυξης, θα σας πω κάτι μόνο. Δεν είδα καμία απάντηση από την κυβέρνηση. Ποια ήταν, ας απαντήσω εγώ. Ξέρετε ποια ήταν η αριθμητική ανάπτυξη, ποιες ήταν οι προβλέψεις του ΔΕΛΤΑ. Βέβαια, ξέρω πολύ καλά. Για το 2015-2016. Βέβαια, ξέρω πολύ καλά. Ήταν 2,9 για το 2015. Ήταν 3,5 και 2,5. Σας το λέω, ήταν 3,5 και 2,5. Ήταν 6%. Μια χώρα με 180 δις ΑΕΠ θα μπορούσε ποτέ με 6% σου λέω τώρα, έτσι. Για τα δύο χρόνια αυτά. Προπλασιάστο. Να έχει ζημιά. Είναι 6, είναι 2,5 και 3,5. Είναι λίγο. Άλλο σας είπα. Άλλο σας είπα. Μην το πάτε αλλού. Μην το πάτε αλλού. Λέω.
6%. Μια χώρα με 180 δισεκατομμύρια, η οποία υπέστη από αυτό που λέτε εσείς. Μια μείωση της ανάπτυξής της. Μηδενική σας λέω εγώ. Ναι. 6%. Βγάζει 100 δισεκατομμύρια ζημία. Όχι, η ζημία. Για πολλαπλασιάστε το. Η ζημία, με συγχωρείτε, η ζημία δεν βγαίνει μόνο από το ΑΕΠ. Πείστε με, για το πώς βγαίνει αλλιώς. Σας λέω το ΑΕΠ. Πείστε με αλλιώς. Το ΑΕΠ που χάσαμε. Όχι, άλλο σας είπα. Πείστε με πώς. Ακριβώς, είναι γύρω στα 12. Συγγνώμη, έχετε, έχετε τον αριθμό 100 στο μυαλό σας. Θέλω να λύσει μέσα σας. Οι τράπεζες οι οποίες πέρασαν ξένα χέρια. Ακούστε, καπιτέ. Γιατί χάσαμε 40-50 δις. Αυτά του βαρουφάκι για την Ελλάδα. Ακούστε, αυτή η ιδεολειψία. Αυτή η ιδεολειψία. Αυτή να απαντήσουν όλε τι τράπεζες. Αυτή η ιδεολειψία που έχετε. Για την ιδιοκτησία των τραπεζών, νομίζω ξεπερασμένη. Θα σου πω για ποιο λόγο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αφήστε με να σα πω. Να σα πω μια κουβέντα. Μα πρέπει να πω μια κουβέντα. Ακούστε, κύριε Κούρκολα. Ακούστε, ακούστε. Σήμερα η χώρα χρειάζεται τράπεζες. Σήμερα η χώρα χρειάζεται τράπεζες. Σήμερα δεν έχω ακούσει μια απάντηση. 100 δισεκατομμύρια. Ακούστε, να σα πω. Είναι έγκλημα εναντίον τη οικονομία. Ακούστε, εφόσον διαβάσατε. Δεν μπορεί να πέρασε παρατήρητο. Ο κύριο Ρέγκλινγκ. Και το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσουμε. Ο κύριο Ρέγκλινγκ ανέφερε έναν αριθμό. 100 δις. 10 αναρωτηθήκατε. Έχω δει 10 δις. Άλλο εννοώ. Αναρωτηθήκατε. Ήρθε υπουργό εσωτερικών. Πολιτικό πρόσωπο. Σημαντικό άνθρωπο. Αναρωτηθήκατε ποτέ, δεν τα βάλατε κάτω να δείτε πώς βγαίνει αυτή η χασούρα. Σας εξηγώ. Το βάλατε κάτω. Τα 100 δισεκατομμύρια είναι το σύνολο αυτό που χάσαμε από το ΑΕΠ. Αυτό που πόσα χάσαμε από το ΑΕΠ, δηλαδή, πώς το έχεις το βρίσκεται. 12 δις. Πώς το βρίσκεται αυτό. 12 δις, το 6%. Το 6%. 6% του. Που είπατε εσείς. 12 δις, σημειώνω, παρακάτω. Λοιπόν, είναι 12 δις. Ναι. Παρακάτω, κύριε Κούκλα. Άλλα, άλλα. Είναι τα 40 με 50 δις. Για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Τα χρέα, αγαπητέ, ήταν... Και οι τράπεζες περάσαν σε ξένα χέρια. Αγαπητέ κύριε Κούρκουλα, τα 50 δις τα δώσατε εσείς με την Νέα Δημοκρατία. Εμείς δώσαμε 5,5. Η υποθήκευση 50 δις δώσατε εσείς για τις τράπεζες. Για 99 χρόνια. Χωρίς να ρυθμίσετε ούτε ένα πόσο κόκκινο δάνειο. Καταλάβατε. Πού βρίσκεται τα 100 χρόνια που πουλήσατε. Πείτε μου τα 100 που τα βρήκατε. Και μας κάνετε και σας πιάνω αδιάβαστο εδώ. Και νομίζω ότι άνθρωπος, το λέω με σεβασμό. Το λέω με σεβασμό. Εγώ δεν το πιστεύω το Ρέγκλινγκ. Εσείς που το πιστεύετε. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, να πω κάτι για τις τράπεζες. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να μείνουμε στο θέμα. Κύριε Παγκιωριού, να έχουμε μια πρώτη αλήθεια. Αν δεν θα τον βρείτε, κύριε Βορύδη, έτσι. Την αλήθεια, θα βρούμε την αλήθεια. Ο κύριος Βορύδης, ο οποίος δεν είναι απολύτως σίγουρος για τα 100 εκατομμύρια, για τα 100 δις, δεν το λέει. Εσύ γιατί το λέτε. Λοιπόν, κύριε. Πάντως το θα την βρούμε την αριθμητική στην πορεία. Κύριε Παγκιωριού, τα κοινωνικά μεγέθη τώρα, όχι τα αριθμητικά. Πάντως, στο 3% τόσο λαλίστατοι δεν ήσασταν. Λοιπόν, κάνατε άλμα, δεκαπλασιάσατε και το χρονομιλία. Νομίζω τα χρόνια ξέρω ότι μεγαλώνει κάποιο. Και εσεί και εγώ και ο καθένα μα μαθαίνουμε ξέρω, πράγματα. Λοιπόν, και καλό είναι λοιπόν, επειδή είναι 10 παρά 20 ώρα, λοιπόν, καλό είναι λοιπόν που και που να ακούτε και του εργαζόμενου σε κανένα πάνελ. Θα έλεγα το εξή λοιπόν. Η προσπάθεια που κάνετε να αντιπαρατεθείτε είναι τόσο παλιά όσο και αυτό το σύστημα. Όσο αυτό το πολιτικό εννοώ σύστημα. Τόσο παλιό είναι όσο και η ίδια η κάλπη και η αντιπαράθεση που κάνετε τώρα μεταξύ σα. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής. Δεν ξέρω για ποια υγιή επιχειρηματικότητα, γιατί ποτέ δεν την ορίζετε. Μιλάτε για υγιή επιχειρηματικότητα και από κάτω ο κόσμος καταλαβαίνει ότι θέλει. Εγώ ξέρω ότι αυτή η έκφραση δεν είναι πατρότητα του Τσίπρα, είναι και πολύ πιο παλιά. Εγώ θυμάμαι και το Σιμίτι μίλαγε για υγιή επιχειρηματικότητα. Ωστόσο όμως, αυτή η υγιή επιχειρηματικότητα είναι αυτή η οποία έχει επιβάλει ένα τόσο μεγάλο ποιοτικά και ποσοτικά βάθημα στην εκμετάλλευση του εργαζόμενου. Που σήμερα μπορούμε να μιλάμε με μεγάλη ασφάλεια, μετά από διακυβέρνηση όλων των κομμάτων που εκπροσωπείται αυτοί που είστε σήμερα εδώ σε αυτό το τραπέζι, τουλάχιστον μείωση των μισθών, ονομαστικών μισθών, τουλάχιστον κατά 50%, μην πω και παραπάνω, γιατί 50% αν βάλει κανείς και την έκρηξη που έχουν σημειώσει οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, μιλάμε για πάνω 50%. Άρα λοιπόν δεν ξέρω τώρα εγώ κατά πόσο, μάλλον παράτερος είμαι σε αυτό το τραπέζι όπου κουβεντιάζεται μένει για την επιχειρηματικότητα. Ακούω εδώ μιλάτε μάλιστα και για νέες θέσεις εργασίας που θα φέρνει η ανάπτυξη. Κανένας δεν λέει βέβαια τι νέες θέσεις εργασίας είναι αυτές. Γιατί στον τουρισμό κυρία Κουντουρά, ο κύριος Τσίπρας, ο Ανδρεάδης, τώρα ο Ρέτζος, πιο πριν το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαράς, όλος ο κόσμος. Πανηγυρίζεται εδώ και 4 χρόνια, μην πω 5ο χρόνο τώρα, για αυτή την έκρηξη του τουρισμού, η οποία όμως έχει πατήσει πάνω στα αποκαίδια των δικών μας δικαιωμάτων. Κανείς δεν φαίνεται να παίρνει τελικά πάνω από 5-6 εκατοστάρικα και αυτό με 12 ώρες δουλειά.
αν αυτό το πράγμα εσείς το ονομάζετε ανάπτυξη και από την άλλη πλευρά υγεία επιχειρηματικότητα, ή αν ο κύριος Τσίπρας πήγε σε δύο μονοπωλιακούς ομίλους ή επιχειρηματίες ντόπιους ή δεν ξέρω και εγώ τι, οι οποίοι να δίνουν και ένα, πώς το λένε, ένα ξεροκόμματο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Αυτό είναι υγιή επιχειρηματικότητα και παράδειγμα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι η υγιή επιχειρηματικότητα δεν υφίσταται, δεν υπήρξε ποτέ και δεν θα υπάρξει και ποτέ. Αυτό το μόνο πράγμα που υπάρχει είναι μια συνεπή προσπάθεια όλων των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει ως τώρα, αλλά και αυτών που ετοιμάζονται ως αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού να κυβερνήσουν αύριο. Να πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο θα γίνει, αφήστε τώρα με την αγορά. Εγώ είμαι, ακούστε κάτι, εγώ είμαι με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της εργατικής τάξης και των, αφήστε τώρα να σας πω κάτι, αν αυτό το τραπέζι, αφήστε να σας πω, αν κριθεί σε αυτό το τραπέζι, θα σας πω, αν κριθεί σε αυτό το τραπέζι, ποιο είναι το, εκείνο το μείγμα διαχείριση ή ποιο είναι εκείνο το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα, θα είχαμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Αυτά κρίνονται αλλού, κρίνονται στο τι αποφασίζει ο λαός και οι εργαζόμενοι. Και τέτοιο και λέξη τελευταία δεν έχει πει ούτε ο εργαζόμενος λαός, ούτε τα φτωχά λαϊκά στρώματα ακόμα. Η πείρα τους είναι μεγάλη. Η πείρα τους, εγώ μετά αυτό λέω, μεταφέρω την πείρα εδώ που έχουν οι εργαζόμενοι, ο φτωχός λαός. Μια πείρα που είναι πολύ δυσάρεστη από τα τελευταία χρόνια. Λύση μέχρι στιγμής δεν μας έχει φέρει κανένα σας, με κανένα μείγμα διαχείρισης. Ούτε αυτό το δίθεν. Αφήστε να, μην αφήστε να τελειώσω. Ούτε με το δίθεν κρατισμό που είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, που ποιο κρατισμό, ποιο κράτος. Και εκείνο το κράτος, αυτό το σοσιαλδημοκρατικό, γιατί περί αυτού πρόκειται, υπηρετούσε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα. Και η ελεύθερη αγορά, το ίδιο πράγμα. Απλά ξέρετε κάτι, είναι με τις εποχές. Ό,τι προστάζει η εποχή. Άλλες φορές η εποχή προστάζει το ένα, άλλες φορές προστάζει το άλλο. Σε καμία περίπτωση όμως, κανένα μείγμα διαχείρισης από αυτά τα οποία υπηρετήσατε και υπηρετείτε και θα υπηρετείτε και στο μέλλον. Εγώ να σας πω και σας το λέω ευθέως. Να επανέλθουν λοιπόν οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων όπως ήταν πριν από την κρίση. Και να επανέλθουν, μάλλον να πληρωθούν και όλες οι απώλειες που είχαν τα φτωχά λαϊκά στρώματα, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι αυτά τα 5 χρόνια, τα 5-6 χρόνια, στα οποία οι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν βγει κερδισμένοι και ξεκινάνε κούρσα για την ανάπτυξη τώρα από θέση ισχύου σε σχέση με πιο πριν. Εγώ λοιπόν αυτό που σας λέω είναι να επιστραφούν πίσω φορολογία, αυτά που μας έχουν κλέψει. Φορολογία. Να επιστραφούν πίσω αυτά που μας έχουν κλέψει. Πώς. Και όσο αφορά τη φορολογία, να φορολογηθεί. Σας το λέω ευθέως τώρα και νομίζω ότι και εσείς την ξέρετε τη λύση. Όχι, το μεγάλο κεφάλαιο λοιπόν έχει όχι μόνο, να σας πω κάτι, οι εφοπλιστές έχουν 50 φοροαπαλλαγές. Άμα τις μετρήσουμε μία-μία είναι 50. Οι δε ξενοδόχοι. Και κάποιοι Γερμανοί. Οι δε ξενοδόχοι. Μιλάμε, ήταν στο προηγούμενο διάστημα οι πιο κρατικοδίαιτοι από όλους και συνεχίζουν τώρα βεβαίως. Και μην νομίζετε τώρα με τη φορολόγηση αυτή των ανιχτερεύσεων κτλ. Ότι τέλος πάντων τους φορολογήσαμε ή τους βάλαμε από κάτω. Προσέξτε τι ετοιμάζουν τώρα με την τρίτη αξιολόγηση και στο χωροταξικό και σε φοροαπαλλαγές. Και βεβαίως τι θα ετοιμάσουν με τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Των 50 και παραπάνω της 100 των ελληνικών μεγάλων ξενοδοχείων, τα οποία χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής, γιατί τα λεφτά βεβαίως αυτά τα έκαναν να μην ποτεί. Και έρχονται τώρα, ερχόμαστε τώρα και λέμε τώρα. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Βορύδη. Ποια φορολογία. Φορολογήστε αυτούς. Ένα λεπτό. Αυτούς που φοροδιαφεύγουν νομίμως και παρανόμως. Για να ρωτήσω τον κύριο Βορύδη πριν πάω στο Τζιπρανδρέου. Το λέω έτσι σχηματοποιημένα και λίγο υπερβολικά. Κύριε Βορύδη, παρεπιπτόντως, έχουμε υψηλή συσσόρευση κερδών. Ή, εν πάση περιπτώσει, για να μην είμαι και εγώ υπερβολικός, έχουμε αξιοσημείωτη για τη σημερινή μιζέρια στην Ελλάδα συσσόρευση κερδών στον τομέα του τουρισμού. Τζίρους. Και τζίρους και κέρδη θα έχουμε, κακά τα ψέματα. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, για να τιμήσει τις παρακαταθήκες του ιδρυτή της, Κωνσταντίνου Καραμαλή, δηλαδή τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, την προσπάθεια για έναν καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, την κοινωνική οικονομία. Γιατί δεν καλεί τους εργοδότες στον χώρο του τουρισμού να πει, βρε παιδιά, έχουμε μια ευκαιρία τώρα να δείξετε πραγματικά πώς εννοούμε την αυριανή Ελλάδα. Ελεύθερη αγορά, απελευθέρωση των αγορών, απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας, επωφελία και του επιχειρηματία και του εργαζομένου. Κάντε κάτι για τους δικούς σας εργαζομένους, να δώσετε το μήνυμα. Τι θα το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία?
Λοιπόν, το θεωρεί πολύ σοσιαλιστικό. Ήθελα... Γιατί εγώ το βλέπω πολύ καραμαλικό, ξέρετε. Ναι. Και μ' αρέσει ότι είναι καραμαλικό, όπως ξέρετε. Παρότι είναι προφανές ότι έχουμε τελείως διαφορετικές πολιτικές φιλοσοφίες από τον κύριο Παπαγεωργίου, δεν χρειάζεται να το υπογραμμίσω αυτό. Παρά τα αυτά νομίζω ότι θέτει ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα. Πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Δεν λύνονται με τον τρόπο που τα προσεγγίζει, είναι η άποψή μου. Αλλά από την άλλη μεριά, ότι πράγματι πρέπει να δούμε τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και ότι πράγματι η αγορά εργασίας οφείλει να έχει ρυθμίσεις που προστατεύουν τους εργαζομένους. Και τώρα γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Και τώρα γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Και κυρίως να έχει εποπτεία, γιατί μπορεί πολλές φορές υπάρχουν οι ρυθμίσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι ρυθμίσεις υπάρχουν. Αλλά παραδείγματος χάρη, είναι προφανές ότι υπάρχει ανασφάλιστη εργασία. Είναι προφανές ότι υπάρχει μερικώς ασφαλισμένη εργασία. Δουλεύει κάποιος οκτάωρο, τον ασφαλίζουν για τετράωρο. Είναι επίσης προφανές ότι μπορεί να υπάρχουν εικονικές καταβολές, ενώ οι πραγματικές να είναι μικρότερες. Άρα λοιπόν, και αυτό γιατί, διότι κακά τα ψέματα βρισκόμαστε σε μία περίοδο που η τόσο υψηλή ανεργία δημιουργεί μεγάλη όξυνση στον ανταγωνισμό μέσα στους εργασιακούς χώρους. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται πρόσθετη μέρημνα και προσοχή ώστε αυτά τα οποία τουλάχιστον είναι ήδη ρυθμισμένα, βεβαίως, πρέπει να διασφαλιστούν. Τώρα, από την άλλη μεριά, το κομμάτι της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας οφείλουμε να βάλουμε κατά τη γνώμη ένα όριο. Πόσο πολύ κανείς θα πιέσει, πόσο πολύ θα πιέσει το μεροκάματο προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα. Διότι αυτό δεν έχει και τελειωμό. Δεν πάει άλλο νομίζω. Κοιτάξτε, θεωρώ ήδη ότι μιλάμε για μια υπερβολική πίεση. Και δεύτερο, κανείς τώρα στην προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της αγοράς εργασίας οφείλει, εδώ δεν ξέρω αν είμαστε στην ίδια βάρκα με τον κύριο Παπαγεωργίου, να βάλει τις προτεραιότητές του. Εγώ νομίζω ότι η βασική προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, δηλαδή η δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο άνεργος, και θα συμφωνήσουμε, έχει μηδενικό εισόδημα. Το εισόδημα του είναι μηδέν. Εγώ δεν λέω ότι αυτός που έχει εισόδημα 500 ευρώ πρέπει να χειροκροτάει και να είναι ευτυχής. Όχι βεβαίως. Αλλά αυτός έχει ένα εισόδημα ελάχιστο, οριακό, υποτυπώδες, φτώχειας, αλλά έχει ένα εισόδημα. Ο άλλος έχει μηδέν. Πρέπει λοιπόν πρώτη προτεραιότητα να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Στην ιδιωτική οικονομία, και εκεί τώρα είναι η μεγάλη μας νομίζω σύγκρουση επί του πεδίου και όχι στη θεωρία με την κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν πρέπει κανείς να δει δημιουργούνται. Πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Πάντως με τόσο ψηλούς φόρους. Μέχρι χτες, ο ΣΥΡΙΖΑ, κακά τα ψέματα, υιοθετούσε την άποψη ότι αυτό θα γίνει με δημόσιες επενδύσεις. Αυτή ήταν η άποψή του. Η ανάπτυξη μέσα από δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιες επενδύσεις. Αυτό έλεγε μέχρι χτες. Αν το είχε εγκαταλείψει αυτό, εγώ το εύχομαι να το είχε εγκαταλείψει, για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι εδώ δεν χρειάζεται καν να σκιαμαχούμε ως προς το αν αποδίδουν ή δεν αποδίδουν αυτού του τύπου πολιτικές. Λοιπόν, υπάρχει τέτοιος δρόμος. Ο πολύ απλός λόγος, κύριε Βέτα, μακάρι, άμα τον έχετε ανακαλύψει, να τον ακούσουμε. Πάντα αυτοί με τους τρίτους δρόμους δεν οδηγούν καλά. Λοιπόν, αλλά προσέξτε όμως, εδώ δεν χρειάζεται καν να σκιαμαχούμε. Διότι συζητάμε για δημόσιες επενδύσεις, την ώρα που δεν υπάρχουν χρήματα δημοσίων επενδύσεων, και θα πω και ένα χειρότερο. Την ώρα που όταν υπάρχουν, και μιλώ τώρα για το πακέτο Juncker. Υπάρχουν κοινικές, με συγχωρείτε, αλλά ειλικρινείς ενδεχομένως ομολογίες ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε, το business plan για να πάρουμε τα λεφτά. Το Χατζή. Έτσι, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Ήταν αφοπλιστικό στην ειλικρινιά του. Ειλικρινές, εκτιμάται, αλλά από την άλλη μεριά σε φέρνει σε πλήρη αμηχανία. Εξομολογητικός. Δηλαδή, η κυβέρνηση ομολογεί ότι υπάρχουν χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ώστε εν μέρη να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα ζητήματα που έθεσε ο κ. Παπαγεωργίου και μας απασχολούν όλους, αλλά από την άλλη μεριά
Δεν μπορούμε να φτιάξουμε επιχειρησιακό σχέδιο. Μάλιστα, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα. Δεν ξέρω, δεν μπορεί η κυβέρνηση. Έτσι είπε. Είναι σκάνδαλο αυτό. Η κυβέρνηση είπε ότι δεν μπορεί. Είπε η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί. Ευρωπαϊκή χώρα που είναι 30 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 40 χρόνια να μην μπορεί να κάνει ένα business plan να απορροφήσει. Όχι, όχι. Θα μα πείτε τι χώρα αφήσατε εσεί. Πολύ καλύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015. Πάντω, επ' αυτού μπορώ να πω μια κουβέντα γιατί το έχει πει 2-3 φορέ αυτό, κύριε Βετάμου. Δεν το ξαναλέω. Αν το πω τέταρτη. Αν το πω τέταρτη. Εγώ πάντω μη σε κουβέντα. Εγώ όμως κάνω, τα στοιχεία τη συγκρίσεω τη χώρα που παρεδόθη. Δεν σα ευνοούν. Κύριε Βέτα, λοιπόν, επειδή κάνετε κατάχρηση στο κίνημα. Όχι, να μα πείτε ένα λεπτό να πω. Εγώ ήρθα στην Ελλάδα το 2012. 32 χρόνια ήμουν στο εξωτερικό. Άρα προσωπικά, αν θέλετε, δεν θεωρώ ότι έχω καμία ευθύνη για τα καλά και τα κακά, για τα πάρα πολλά καλά που έγιναν στη μεταπολίτευση και τα πολλά κακά που έγιναν. Οι οποίοι μα φέραν στην κρίση. Αλλά η ευθύνη για την κατρακύλα τη κρίση. Βαρύνει όλους, βαρύνει και το ΠΑΣΟΚ, βαρύνει και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως βαρύνει την οτροπία της οποίας αυθεντικός φορέας είστε εσείς και το κόμμα σας λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός σας. Να πούμε τώρα αυτό που πιστεύω και εγώ να πω δύο κουβέντες για τον τουρισμό. Ξέρετε, όταν κάνουμε την κουβέντα λοιπόν για τον τουρισμό, λες και υπάρχουν. Δηλαδή, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Όχι, κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Θα τον κρατήσουμε. Λες και η χώρα έχει μόνο θάλασσα και νησιά. Σημαντικός ο κόσμος. Από όλο τον κόσμο που έρχεται και επισκέπτεται τη χώρα μας. Έχει εργαζόμενο. Έχετε όμως. Όχι, άλλο θέλω να πω, κύριε Παγκοσμίου. Βέβαια. Έχουμε σκεφτεί όμως ποτέ τι συμβαίνει τον τουρισμό στην Ευρωχώρα, στην υπηρετική Ελλάδα. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Έχουμε λοιπόν ακολουθήσει ένα δρόμο, ο οποίος λέει ότι θα επενδύσουμε σε ένα αγαθό που έχουμε από το Θεό, τις θάλασσές μας και τα νησιά μας. Και έχω ξεχάσει ένα άλλο σημαντικό αγαθό, κύριε Παναγιωτόπουλε, τον πολιτισμό μας. Σωστό. Θα σας μεταφέρω ένα παράδειγμα εγώ τώρα. Σωστό. Προέρχομαι από ένα νομό στο κέντρο της Ελλάδας, στη Θεότητα. Από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η Στερεά Ελλάδα και ο νομός μου, η Θεότητα, είχαν παγκόσμιο προορισμό. Θα μπορούσε. Έχει. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Στις Θερμοπύλες. Θερμοπύλες. Εκεί λοιπόν, εάν φανταστείτε ότι αν δημιουργούσαμε ένα σημαντικό στόχο για να επισκεφθεί 10 φορές ο κόσμος όλος μέσα σε μια χρονιά τη χώρα μας. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ένα πραγματικά business plan σοβαρό. Χρειάζεται μια εθνική προσπάθεια. Εγώ σας λέω το εξής, ότι στο γραφείο του Πρωθυπουργού υπάρχει μια επιστολή. Πάλι με τα business plan. Για τους εργαζόμενους, κύριε Βέντα, πείτε τίποτα. Να σας πω κάτι, ακούστε με. Συγγνώμη, για τους εργαζόμενους τουρισμού, θα πείτε τίποτα. Λοιπόν, συμπερδεύετε για το γεγονός, μισό λεπτά, για το γεγονός δεν κάνει κανένας Έλληνας τουρισμό, θα πείτε τίποτα. Κύριε Παπαγεωργίου, αυτό θέλω να πω. Μα δεν το λέτε όμως πάλι για τα business plan και το επιχειρηματικό σχέδιο. Για να γίνει κάτι, αγαπητέ μου. Όταν θα γίνει αυτό και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Για σχέδιο επιχειρηματικό δεν γίνεται αλλιώς. Να ρωτήσω για τις ήδη υπάρξεις, τι γίνεται. Για τις ήδη υπάρξεις. Να τελειώσω λίγο για τον νόμο μου αυτό που θέλω να πω. Να πείτε, αλλά για. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν αυτό. Και σας λέω, να πω και εγώ για το ξενοδοχείο μου τότε. Στο γραφείο λοιπόν. Είναι, νομίζω είναι το ίδιο πράγμα αυτό που ανέφερα. Να πω για εκεί που δουλεύω κι εγώ, άμα πιάσουμε. Σας πληροφορώ, εγώ σας λέω, είστε βουλευτής ενός κόμματος. Σας πληροφορώ. Το οποίο έχετε ένα success story 3 ετών. Τον τουρισμό. Για τους εργαζόμενους έχετε να πείτε κάτι. Κύριε Παναγιώργιου, να τελειώσω τη φράση μου και ρωτήσουμε πείτε, ό,τι θέλετε. Πείτε, λέτε, άρα, λοιπόν, νομίζω ότι η χώρα χρειάζεται τέτοιες στοχεύσεις πια. Έτσι ώστε να ενισχύσουμε τον τουρισμό, να ενισχύσουμε το κομμάτι του τουρισμού το οποίο θα έρθει να φάει από τον πολιτισμό μας, να ζήσουν άνθρωποι, να δουλέψουν άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι σωστό εθνικά είναι σχέδια που σωστό είναι αυτά. Βέτα, είναι 28 εκατομμύρια τουρίστες. Τι λέτε τώρα, άλλο σας είπα. Άλλο σας είπα, δεν με ακούσατε. Είναι στο γραφείο Πρωθυπουργού. Σας το είπα εγώ. Σας το λέω τώρα. Δεν με ακούτε. Μα δεν με ακούτε. Σας λέω ότι στο γραφείο Πρωθυπουργού. Σας λέω ότι στο γραφείο Πρωθυπουργού βρίσκεται μια επιστολή η οποία εξηγεί. Και το κατήργησε. Δεν θέλω να ακούσω. Τα 200 αγγλικά. Θα έρχονταν 300 Κινέζοι λέτε, να μάθουν δεν να διαφέρει τον πολιτισμό. Λέω όμως. Άρα αυτά που λέτε να πάτε να τα πείτε στον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος χωρίς λόγο ή μάλλον επικαλούμενο στην προστασία της ελληνικής γλώσσας. Δεν άφησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών να προχωρήσει το πρόγραμμα. Τι είπατε τώρα εσείς τώρα. Τι είπατε τώρα, κάτι είπατε, αλλά τι είπατε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν να κλείσω την κουβέντα μου, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πώς να την πω, γιατί κλείνουμε, όχι μιλώντας εδώ. Στόχους, οι οποίοι στόχοι είναι, θα είναι και αναπτυξιακοί. Και σοβαροί αναπτυξιακοί στόχοι. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα δούμε πλέον. Και νομίζω ότι οι κυβερνήσεις από εδώ και πέρα πρέπει να στοχεύουν σε αυτά, να τα υλοποιούν για να μπορέσει ο κόσμος να βρει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Γιατί πιστεύετε ότι αισθάνθηκε την ανάγκη ο κύριος Τσίπρας να γράψει το γνωστό άρθρο με τίτλο «Ήταν τελικά ψεύτης ο Ανδρέας» για τον Ανδρέα Παπανδρέου στον ντοκουμέντο. Και προσωπικά θεωρώ ότι ήταν μια ατυχής έμπνευση του Πρωθυπουργού. Τον πρόδωσαν όλοι, κύριε Ότι... Όλοι οι δικοί του τον πρόδωσαν. Νομίζω ότι ακόμα... Όλοι οι δικοί του τον πρόδωσαν, τον πούλησαν όλοι. Και ακόμα... τον αγάπησε ο κύριος Τσίπρας. Όχι, δεν αγαπήσαμε. Με τα θάνατο. Καθόλου δεν αγαπήσαμε. Εάν έπρεπε να γίνει κάποια σύγκριση μεταξύ του. Πρώτα, εγώ προσωπικά το θεωρώ κωμικό.
τέτοιου είδους συγκρίσεις, αλλά και αν ποτέ γίνονταν, δεν πρέπει ποτέ να γίνουν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να γίνουν από κάποιους τρίτους. Θα διαβάσετε το άρθρο. Δεν το άρθρο. Και ειδικά όσον αφορά το θέμα του ψέματος, επειδή έχει τη φωλιά του λερωμένη ο κύριος Τσίπρας, με πρωτοφανή ψέματα με τα οποία. Βεβαίως. Με τα ψέματα τα οποία είπε επανειλημμένα και κατ' επανάληψη και επί χρόνια και οδήγησαν τον κόσμο στο να μην καταλαβαίνει τι του γίνεται και να συζητάμε ακόμα και σήμερα για το τι φταίει, τι δεν φταίει. Εάν οι μισθοί μπορούν να αυξηθούν με απόφαση του Υπουργού ή του Πρωθυπουργού, ή αν είναι η οικονομία η οποία καθορίζει και το επίπεδο των μισθών, δηλαδή βασικά πράγματα. Όχι άλλο λέγαμε τώρα. Ελπίζω ότι τώρα που θα έρθει ο κ. Μακρόν την άλλη εβδομάδα, θα του πει και δύο λόγια για την αγορά εργασία στη Γαλλία, τουλάχιστον σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουμε σε μια ευρωπαϊκή. Ο Μακρόν παίρνει φιλελεύθερα μέτρα. Φιλελεύθερα μέτρα για να αποδεσμεύσει την γαλλική οικονομία. 6,5 το Σάββατο. Προφέρω να πω την άποψή μου γιατί έγραψε το άρθρο. Μια κουβέντα. Μπορώ να πω την άποψή μου. Ναι, ναι. Νομίζω ότι εσχάτως υπάρχει μια απόπειρα φυγής από τη συζήτηση των πεπραγμένων και της πολιτικής ουσίας. Και εκνευρισμός μετά και που γίνονται. Η απόπειρα να μετατεθεί η κουβέντα στις ψυχολογικές και συναισθηματικές ταυτίσεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι βλέπετε μια κοντινής συνειδητή προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του κ. Τσίπρα. Εστονία. 6,5 το Σάββατο το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο άγγλωμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Είναι η απάντηση των εργαζομένων. Είναι η υποδοχή στον κύριο Τσίπρα. ΔΕΘ, βέβαια, όχι μόνο. Και στον κύριο Τσίπρα, πρωτίστως στην κυβέρνηση, βέβαια, γιατί αυτό ετοιμάζει τώρα. Κοιτάξτε, δηλαδή, γιατί κουβέντα δεν λέει κανένα. Να κλείσουμε, κύριε Παγιώργη. Τελειώνω με αυτό. Ετοιμάζει νόμο, βεβαίως, με την. Με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δανειστών, των θεσμών κτλ. Το νομοσχέδιο το ψηφίσετε σήμερα. Που να χτυπήσει το νομοσχέδιο του Τσίπρα δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες όπως είναι η απεργία. Λοιπόν, και την τροπολογία που καταθέσατε την ψήφισε αυτά. Ο Τσίπρας. Εντάξει, εγώ. Εντάξει, κύριε Παγιώργιο. Τη μισή. Την ψήφισε ο Τσίπρας στην τροπολογία. Τη μισή στο κομμάτι εκείνο που έλεγε να αυστηροποιηθούν τα μέτρα για τους εργοδότες. Δεν την ψήφισε. Λοιπόν, αφήστε αυτά τώρα, εντάξει. Ήξαφιξ, 6,5 λοιπόν κλείσαμε, το Σάββατο στην πλατεία Αριστοτέλους. Ευχαριστώ και τους τέσσερις κυρίους. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε μια νέα τηλεοπτική περίοδο. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή που είχατε απέναντί μας στους μήνες που προηγήθηκαν πριν τη μικρή διακοπή του φετινού καλοκαιριού. Τα κεφάλια μέσα, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ για να καταγράφουμε όλες τις απόψεις και κυρίως για να επιχειρούμε να ξεκλειδώνουμε την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα και τις ειδήσεις. Το πάνελ σήμερα ήταν από πολύ σοβαρούς ανθρώπους και νομίζω ότι τα όσα ακούστηκαν, ο καθένας από το δικό του σημείο ιδεολογικής και πολιτικής εκκίνησης, σας έκαναν περισσότερο ενημέρους. Ο Μάκης Κουρής με τον Σπύρο Κουτζάνη ακολουθούν και εμείς επαναρχόμαστε αύριο στις 9. Καλό βράδυ.